πολύ καλή φήμη, θα έλεγα η εξαιρετική φήμη, που έχει το Πανεπιστήμιό μας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, αντανακλά το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού του προσωπικού, την ποιότητα του ερευνητικού και του διδακτικού του έργου, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών του, τόσο σε επίπεδο προπτυχιακό όσο και σε επίπεδο μεταπτυχιακό, αλλά βεβαίως και τις διακρίσεις που επιτυχάνουν οι φοιτητές και αποφοιτοί μας. Στα περισσότερα πανεπιστήμια του κόσμου, με τα οποία θα πρέπει να φροντίζουμε τα δικά μας πανεπιστήμια να συγκρίνονται, η έννοια της αριστείας στηρίζεται συνδυαστικά στους ακόλουθους πυλώνες. Πρώτον, στην ποιότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ, γεγονός το οποίο σηματοδοτείται από την εγκυρότητα του Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού, στο οποίο η δημοσίευση εμφανίζεται. Δεύτερον, από τη συστηματική παρουσία των μελών ΔΕΠ σε αναγνωρισμένου κύρους διεθνή επιστημονικά συνέδρια, στα οποία λαμβάνει χώρα ο Διεθνής Επιστημονικός Διάλογος γύρω από ζητήματα που αφορούν στην επιστήμη μας. Τρίτον, στη συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε έκτακτες ή τακτικές επιτροπές κρίσης και επιμέλειας έγκριτων διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο παίζει η ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης χρηματοδοτούμενων κυρίως από διεθνείς φορείς ερευνητικών προγραμμάτων. Επίσης, η συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην οικονομία μας και απασχολούν την κοινωνία και τους πολίτες της με την ανάδειξη επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων οικονομικής πολιτικής. Τέλος, με σύγχρονα μέσα, καθώς επίσης και με χρήση επικαιροποιημένης επιστημονικής γνώσης, εκτέλεση των διδακτικών υποχρεώσεων των μελών ΔΕΠ. Η επίτευξη ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας αποτελεί την αναγκαία και ικανή προϋπόθεση ώστε να διαμορφωθεί μία εξωστρεφής κατεύθυνση και κουλτούρα, τόσο όσον αφορά στην Σχολή Οικονομικών Επιστημών, όσο και στο Πανεπιστήμιο γενικότερα. Η διαμόρφωση μιας εξωστρεφούς κουλτούρας για τα ακαδημαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας αποτελεί μια αναγκαία προϋπόθεση ούτως ώστε αυτά να μπορούν να συμμετέχουν με όρους αξιοπρέπειας στην διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση και αξιολόγηση. Η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακολουθώντας μια τάση σύγκλησης που εκδηλώνεται σε μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης, φέρνει μαζί από το 2013 σε μια σχολή τα τμήματα πληροφορικής και στατιστικής, τα οποία ιδρύθηκαν τη δεκαετία του 80. Η Σχολή Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από 4 τμήματα. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Η αποστολή, θα έλεγα ουσιαστικά, της Σχολής Διοίκησης είναι να δημιουργούμε ηγέτες. Ηγέτες που θα στηρίζονται στις βασικές πανανθρώπινες αξίες. Ηγέτες που θα έχουν σαν στόχο ουσιαστικά να δημιουργήσουν αξία για τον άνθρωπο, για τις επιχειρήσεις, για την κοινωνία σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο φυσικά επίπεδο. Το θέμα είναι πώς επιδιώκουμε την αριστεία στη διδασκαλία, την αριστεία στην έρευνα και αυτόν τον υψηλό βαθμό σύνδεσης με την αγορά εργασίας, την βιομηχανία, τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Ας ξεκινήσουμε με την επιδίωξή μας να πετύχουμε αριστεία στη διδασκαλία. Πρώτον και κύριο είναι η δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Προγραμμάτων δηλαδή ουσιαστικά που θα έχουν δώσει έμφαση στη διεπιστημονικότητα, προγράμματα που θα έχουν δώσει έμφαση στις υψηλού επίπεδου υπηρεσίες προς φοιτητές, δηλαδή υπηρεσίες που θα μπορούν ουσιαστικά τα πάντα να τα βρίσκουν μέσω του διαδικτύου, να υποβάλουν τις εργασίες στο διαδίκτυο, να βρίσκουν τις σημειώσεις τους στο διαδίκτυο. Η άριστη διδασκαλία βέβαια συνδυάζεται και με την ανάπτυξη, σωστή ανάπτυξη των φοιτητών. Τι σημαίνει σωστή ανάπτυξη των φοιτητών? Ουσιαστικά να έχουμε διαδικασίες που θα μπορέσουμε να αναδεικνύουμε τα ταλέντα τους. Πώς το καταφέρνουμε αυτό? Το καταφέρνουμε προετοιμάζοντας τους φοιτητές να μετέχουν σε διάφορους διαγωνισμούς στα αντικείμενα που θεραπεύουν τα τμήματα που συγκροτούν τη Σχολή Διοίκησης. Στον τομέα των δικτύων, η Ομάδα Οικονομικών των Δικτύων και Υπηρεσιών και το Εργαστήριο Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Επικοινωνιών της Σχολής κέρδισαν 2 φορές τα τελευταία χρόνια, το 2011 και το 2013, το βραβείο Future Internet Award της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεισφορά τους στην έρευνα για το διαδίκτυο του μέλλοντος, συμμετέχοντας στα έργα Trilogy και Pursuit. Πολύ πρόσφατα, λοιπόν, σε μια αξιολόγηση από τον διεθνή οργανισμό Ed Universal,
11 μεταπτυχιακά προγράμματα μεταξύ 12.000 μεταπτυχιακών προγραμμάτων όλου του κόσμου, 11 μεταπτυχιακά προγράμματα της σχολής διοίκησης, κατατάχθηκαν μεταξύ των καλύτερων προγραμμάτων παγκοσμίως. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι το International MBA πρόγραμμα, το πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό, το οποίο είναι στα αγγλικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, κέρδισε το βραβείο ουσιαστικά καινοτομίας 2013 από το Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης Association of MBAs. Στον τομέα των κατανεμημένων υπολογιστικών συστημάτων, η αναπληρώτρια καθηγήτρια Βάνα Καλογεράκη βραβεύτηκε πρόσφατα με το εξαιρετικά ανταγωνιστικό και υψηλού κύρους ERC Starting Grant του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Η έρευνά της επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αξιόπιστων και προβλέψιμων κινητών συστημάτων με επίκεντρο τον άνθρωπο. Κατατασσόμαστε συστηματικά στο νότερο 4% μεταξύ των 20.000 πανεπιστημίων ανά τον κόσμο σε διεθνείς λίστες κατάταξης και λαμβάνουμε σημαντικές διακρίσεις και επιστοποιήσεις από διεθνείς και εθνικούς φορείς όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το EFQM Excellence Award, το ΆΜΠΑ και άλλα πολλά, για τις δράσεις μας γύρω από την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Τη δραστηριότητά μας στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus Plus, είμαστε το πρώτο πανεπιστήμιο στη χώρα σε ποσοστό προσέλκυσης ξένων φοιτητών και γενικότερα για τη σημασία που αποδίδουμε στην επίτευξη της αριστείας, τόσο σε επίπεδο διδακτικό, όσο και ερευνητικό, αλλά και διοικητικό. Προσέχουμε πάρα πολύ να έχουμε καινοτόμα προγράμματα σπουδών. Επιδιώκουμε να έχουμε καινοτόμες εκπαιδευτικές διαδικασίες. Να φέρνουμε τη θεωρία στην πράξη, να εξετάζουμε πραγματικά προβλήματα από την πραγματική ζωή των επιχειρήσεων, να αναλύουμε και να συζητάμε παλιά προβλήματα μέσω των case studies που έχουν αντιμετωπίσει επιχειρήσεις και οργανισμοί. Η σχολή συμμετέχει σε μεγάλα διεθνή ερευνητικά έργα. Για παράδειγμα, συμμετείχαμε μαζί με το ΙΤΕ, το Δημόκριτο, το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού και ξένες ερευνητικές ομάδες στο ερευνητικό έργο Indigo, στη διάρκεια του οποίου αναπτύχθηκαν τεχνολογίες αλληλεπίδρασης ανθρώπων και ρομπότ. Εμείς ήμασταν υπεύθυνοι για την επικοινωνία ανθρώπων και ρομπότ μέσω φυσικής γλώσσας, στα αγγλικά και τα ελληνικά. Ξενάγησε η Λίγου ή Πετριού. Ενήλικου, παρακαλώ. Ένα από τα συστήματα επίδειξης του έργου ήταν ένας ρομποτικός ξεναγός που μπορούσε να απαντά σε προφορικά ερωτήματα των επισκεπτών. Αντίστοιχες τεχνολογίες αλληλεπίδρασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, σε εικονικά καταστήματα του διαδικτύου. Τεχνολογίες του ίδιου έργου χρησιμοποιήθηκαν και στο Turing Machine, ένα σύστημα ξενάγησης μέσω κινητών τηλεφώνων, με το οποίο οι τότε φοιτητές μας Γιώργος Καρακατσιώτης και Βαγγέλης Πτερνέας κέρδισαν το 2011 τον παγκόσμιο τελικό του Διεθνούς Φοιτητικού Διαγωνισμού Imagine Cup της Microsoft στην κατηγορία της διαλειτουργικότητας. Η σχολή συμμετέχει επίσης στο Human Brain Project με την ομάδα του αναπληρωτή καθηγητή Βασίλη Βασάλου. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο που έχει σκοπό να χαρτογραφήσει τη λειτουργία του ανθρωπίνου εγκεφάλου, να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί και να ανακαλύψουμε θεραπείες για ασθένειες που σχετίζονται με τον ανθρώπινο εγκέφαλο, όπως είναι η νόσος του Alzheimer. Ένα άλλο παράδειγμα σύγκλησης στατιστικής και πληροφορικής είναι η εξόρυξη γνώμης. Συμμετέχουμε μαζί με το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά στη διοργάνωση ενός διεθνούς διαγωνισμού, στον οποίο διαγωνίζονται συστήματα τα οποία προσπαθούν αυτόματα να εντοπίσουν τα πιο συχνά συζητούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος σε κριτικές χρηστών στο διαδίκτυο. Τα συστήματα προσπαθούν επίσης να εκτιμήσουν αυτόματα πόσο θετικές ή αρνητικές είναι οι απόψεις που διατυπώνονται για κάθε χαρακτηριστικό του προϊόντος. Συστήματα αυτού του είδους χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους κατανόησης κειμένων και εξόρυξης γνώσεων. Και γενικότερα ο τομέας της επιστήμης των δεδομένων, data science στα αγγλικά, αναπτύσσεται ταχύτατα διεθνώς τα τελευταία χρόνια και αποτελεί σε μεγάλο βαθμό συνδυασμό της στατιστικής και της πληροφορικής με σημαντικές εφαρμογές στην διοίκηση, τη διαφήμιση, τη λήψη αποφάσεων και πολλούς άλλους τομείς. Το όραμα, ο στόχος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών είναι μέσα από την διαρκή ακαδημαϊκή και ερευνητική βελτίωση των μελών ΔΕΠ, των καθηγητών που την συνθέτουν, να καταστεί μία από τις καλύτερες σχολές οικονομικών επιστημών της Ευρώπης. Μπορεί να ακούγεται ένας φιλόδοξος στόχος, αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ζητάμε τίποτα λιγότερο. Με τον καλύτερο τρόπο για την αφοσίωση του αυτής στην οικογένειά.
είμαστε αποφασισμένοι, έχουμε σχεδιάσει να πορευτούμε αυτόν τον δρόμο με βάση τις ιδρυματικές μας αξίες, τους πυλώνες, τους αξιακούς πυλώνες πάνω στους οποίους το Πανεπιστήμιο μας στηρίζεται, που είναι οι αξίες της αριστείας, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της κοινωνικής προσφοράς.